Ο συμμαθητής ο Στάρντι ποτέ δεν παραπονιέται για το δάσκαλο. Αυτό είναι σίγουρο. Ο δάσκαλος δεν είχε κέφια, ο δάσκαλος ήταν νευρικός, λες συχνά με μνησικακία. Σκέψου λίγο πόσες φορές εσύ δεν έχεις κέφια, πόσες φορές εσύ είσαι νευρικός και με ποιους. Με τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Με αυτούς που είναι έγκλημα να είσαι έτσι μαζί τους. Ο δάσκαλος έχει δίκιο να είναι καμιά φορά νευρικός. Σκέψου πόσα χρόνια παιδεύεται για τα παιδιά και αν βέβαια μέσα σε αυτά υπάρχουν πολλά που τον αγαπούν και του φέρονται ευγενικά, υπάρχουν όμως και τόσα άλλα αχάριστα που εκμεταλλεύονται την καλοσύνη του και δεν αναγνωρίζουν τους σκόπους του. Περισσότερη πίκρα του δίνεται παρά ικανοποίηση. Σκέψου πως και ο πιο άγιος άνθρωπος του κόσμου αν βρισκόταν στη θέση του, πολλές φορές θα οργιζόταν. Κι ύστερα, αν ήξερες πόσες φορές ο δάσκαλός σου έρχεται στο σχολείο άρρωστος, γιατί έτσι πρέπει να κάνει. Και αν είναι νευρικός, είναι ίσως γιατί υποφέρει. Και η πίκρα του γίνεται πιο μεγάλη όταν βλέπει πως εσείς δεν τον καταλαβαίνετε. Να σέβεσαι, παιδί μου, να αγαπάς το δάσκαλό σου. Να τον αγαπάς γιατί και ο πατέρας σου τον αγαπάει και τον σέβεται. Γιατί αυτός θυσιάζει τη ζωή του για το καλό τόσων παιδιών που μετά τον ξεχνάνε. Να τον αγαπάς γιατί αυτό σου φωτίζει το μυαλό και σου μορφώνει την ψυχή. Γιατί μια μέρα όταν θα μεγαλώσεις και ούτε αυτός ούτε εγώ θα ζούμε, η εικόνα του θα έρχεται στο μυαλό σου πλάι στη δική μου και τότε πολλές εκφράσεις θλίψης και πίκρας που έβλεπες στο πρόσωπό του και δεν τους έδινε σημασία θα τις θυμάσαι και θα σε γεμίζουν λύπη, ακόμα και σε έχουν περάσει 30 χρόνια. Και θα ντρέπεσαι, θα στεναχωριέσαι που δεν τον αγάπησες όσο έπρεπε, που του φέρθηκες άσχημα. Να αγαπάς τον πατέρα σου, γιατί είναι και αυτός ένας από τους χιλιάδες δασκάλους που είναι σκορπισμένοι στη χώρα σου και που είναι οι πνευματικοί γονείς χιλιάδων παιδιών σαν και σένα. Αυτοί είναι οι πιο παραγνωρισμένοι και οι πιο κακοπληρωμένοι εργάτες που φτιάχνουν έναν κόσμο καλύτερο από τον τωρινό. Δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένος για την αγάπη που νιώθεις για μένα, αν δεν νιώθεις την ίδια αγάπη για όλους αυτούς που σου κάνουν καλό και ανάμεσα σε αυτούς πρώτος ο δάσκαλός σου, ύστερα από τους γονείς σου. Να τον αγαπάς όπως θα αγαπούσες έναν αδελφό μου. Να τον αγαπάς και όταν σε χαϊδεύει και όταν σε μαλώνει και όταν είναι δίκαιος και όταν είναι άδικος. Να τον αγαπάς και όταν είναι κεφάτος και όταν είναι λυπημένος. Να τον αγαπάς πάντοτε και πάντοτε να προφέρεις με σεβασμό αυτό το όνομα δάσκαλος που ύστερα από το όνομα του πατέρα σου είναι το πιο ευγενικό, το πιο γλυκό όνομα που μπορεί να προφέρει ένας άνθρωπος για έναν άλλο άνθρωπο, ο πατέρας σου.